Είμαι ο πρόεδρος του 15 μελούς και εκπροσωπώ όλο το σχολείο μας. Σήμερα ο λόγος για τον οποίο κάνουμε κατάληψη ήταν ξεκάθαρα για να διαμαρτυρηθούμε για τον αποχαρακτηρισμό του σχολείου μας από δυσπρόσιτο. Το σχολείο μας είναι χαρακτηρισμένο ως δυσπρόσιτο, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αναπληρωτές, οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, πρημοδοτούνται με διπλά μόρια λόγω δυσκολίας στη μετακίνηση, στις συνθήκες διαβίωσης, στο κόρφι το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι. Χωρίς τράπεζα, μία φορά την εβδομάδα με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς γιατρό, μου είχε τύχει περιστατικό και ο διευθυντής μου κατάφερε και έφερε το παιδί σε καλή κατάσταση. Τελευταία κοιτίδα ζωής και δύναμης του Κορφίου είναι το σχολείο του, το γυμνάσιο Λύκειο, το δημοτικό του, τα οποία πλέον, εφόσον αποχαρακτηριστούν από δυσπρόσιτα, δεν θα αποτελούν πρώτη επιλογή των συναδέλφων. Το Κόρφι, σαν Κόρφι, είναι υπέροχο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι όμορφος ένας τόπος, πρέπει να τον αποχαρακτηρίσουμε. Όταν έρχομαι εδώ, παίρνω διπλά μόρια από ότι αν ήμουν στο Γαύριο, που είναι δίπλα στο λιμάνι. Τα 2/3, το 65% των καθηγητών είναι αναπληρωτές. Η διπλή μοριοδότηση σημαίνει ότι είχαμε ένα κίνητρο για να έρθουμε εδώ. Καταργείται. Οπότε, όταν ο αναπληρωτής δεν το βάζει σε πρώτη φάση, το σχολείο θα μένει χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό, με βασικές ειδικότητες, φιλολόγων, μαθηματικών. Μέχρι τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι χωρίς καθηγητές. Λίγο-λίγο τα παιδιά θα ψάχνουν να βρουν αλλού σχολεία, να φεύγουν. Θα συρρυκνωθεί ο μαθητικός πληθυσμός και η βιωσιμότητα του σχολείου μας είναι σε άμεσο κίνδυνο. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ σαν σχολείο ότι το Υπουργείο Παιδείας, αντί να προστατεύει ένα μικρό μέρος σαν το Κόρφι και την κοινωνία όλη και το σχολείο, αντί γι' αυτό προσπαθεί να μας υποβαθμίσει. Εμείς σαν μαθητές θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και νιώθουμε πολύ υπεύθυνοι απέναντι στους εαυτούς μας και για τον τόπο μας. Στο σάπιο σύστημά σας, σάπια είναι και η παιδεία. Και εμείς ονειρευόμαστε μια άλλη κοινωνία. Και των καθηγητών και των παιδιών και εμείς οι ίδιοι ακόμα σαν γονείς προσπαθούμε για αυτόν τον τόπο να μείνει τουλάχιστον αυτό το σχολείο έτσι όπως λειτουργεί, με αυτό το σωστό τρόπο. Είμαστε ενάντια σε κάθε συγχώνευση η οποία πάει να γίνει, είτε αυτό είναι σχολείο, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι κάποια υπηρεσία, διότι στην περιοχή που ζούμε όλες οι υπηρεσίες έφυγαν και σε λίγο θα καταλήξουμε να φύγουμε και εμείς από εδώ. Αποχαρακτηρίζονται όχι μόνο το σχολείο μας, πολλά σχολεία. Δεν βλέπουμε όμως τις συνέπειες που έχει μακροπρόθεσμα αυτός ο αποχαρακτηρισμός. Δηλαδή, θα έπρεπε κάπως περισσότερο η πολιτεία να σταθεί στο θέμα της νησιωτικότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει να ζεις ολόκληρο το χρόνο σε ένα νησί, κάτι που δεν το έχουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες προσπαθούν, οι οποίες καθορίζουν την πολιτική, την εκπαιδευτική που ακολουθούν στην Ελλάδα. Και κάπου θα ήθελα το Υπουργείο να το ξαναδεί όλο αυτό το θέμα. Πραγματικά οι καθηγητές εδώ δίνουν τη ψυχή τους όταν έρχονται, ζουν από μακριά από τις οικογένειές τους και δικαιούνται ένα επιπλέον κίνητρο.